Καλό μεσημέρι, κύριε Παφίλη, από την Καβάλα. Καλό μεσημέρι σε εσάς, τους ακροατές και στην ωραία Καβάλα συνολικά. Δεν σας διακατέχει καμία αγωνία εσάς, ούτε καμία πίεση έσωθεν. Διαβάζετε αναεκλογική περιφέρεια τα αποτελέσματα, αποδελτιώνετε και βγάζετε τα συμπεράσματά σας, υποθέτω. Ναι, καταρχήν θέλουμε να χαιρετήσουμε όλο τον κόσμο και στην Καβάλα που είχαμε άνοδο, σημαντική, που συμπαρατάχθηκε μαζί μας και να του πούμε ότι δεν θα το διαψεύσουμε με αυτή την καινούρια άνοδο που είχαμε και είναι η τέταρτη κατά σειρά, θα το πω έτσι δηλαδή, γιατί ορισμένοι λένε διάφορα, θα την καταθέσουμε στα λαϊκά συμφέροντα. Θα παλέψουμε στην πρώτη γραμμή για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο λαός σήμερα, προσπαθώντας να τον κινητοποιήσουμε, γιατί άλλη λύση δεν υπάρχει. Το να βγάζεις λόγους στη Βουλή μόνο και να παριστάνεις δεν ξέρω ποιον, δεν έχει κανένα αποτέλεσμα, πολύ περισσότερο όταν συμφωνείς στα περισσότερα. Και αυτό εννοώ για τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης εντός εισαγωγικών. Αυτό που είναι σημαντικό για μας και είναι σοβαρό για το λαό, είναι ότι σταθεροποιείται και ενισχύεται ένα ρεύμα αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής. Το ΚΚΕ λοιπόν είχε άνοδο 9,25, το Μάιο 7,2, τον Ιούνιο 7,69, στις ευρωεκλογές που θέλουν να συγκρουθούν 5,35, πάνω από 40% δηλαδή αύξηση. Στην Αττική είμαστε τρίτο κόμμα. Σε πολλές συνοικίες είμαστε δεύτεροι, σε μεγάλα αστικά κέντρα. Σε βιομηχανικές ζώνες, με πρώτα απ' όλα τη Λάρκο, είμαστε πρώτοι με συγκλονιστικά ποσοστά. Όπου έγιναν κινητοποιήσεις και αγώνες, όπως στην Βόρεια Εύβοια, στη Θεσσαλία κλπ, είχαμε μεγάλη άνοδο. Τελικά είχαμε άνοδο σε όλη την Ελλάδα. Έτσι. Και επομένως αυτό έχει μια μεγαλύτερη σημασία να σας πω, γιατί η ψήφος του ΚΚΕ δεν είναι εύκολη ψήφος. Εμείς αντιπαρατεθόμαστε με όλους τους υπόλοιπους, γιατί έχουμε μια διαφορετική πολιτική και ιδιαίτερα τώρα εδώ με την Ευρωπαϊκή Ένωση που συμφωνούν όλοι, αντιπαρατεθόμαστε με το σύστημα και είναι μεγάλη δυσκολία για να ξεπεράσει πιέσεις, εκβιασμούς, αποπροσανατολισμούς ο κόσμος, και όμως αυτή τη στιγμή το 10% του λαού συμπαρατάσσεται με το ΚΚΕ. Και επίσης χρειάζεται μεγάλο αγώνα, επιτρέψτε μου να συμπληρώσω κύριε Παφίλη, να μην... Μ' ακούτε τώρα? Κάνω, γιατί... Τώρα μ' ακούτε? Ωραία. Ναι. Χρειάζεται μεγάλη επίπονη προσπάθεια και ο τελευταίος πολίτης που θα ψηφίσει και ο τελευταίος ψηφοφόρος που θα ψηφίσει Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος να αισθανθεί ότι δεν είναι μια χαμένη ψήφος αυτή, ίσα ότι ενισχύει αυτό το ρεύμα της αμφισβήτησης που είπατε. Ακριβώς όπως τα λέτε, χαμένη ψήφος είναι σε όλους τους υπόλοιπους που τον κοροϊδεύουν κυριολεκτικά, γιατί συμφωνούν σε όλα τα στρατηγικά θέματα και θα το πω απλά, τσακώνονται για την καρέκλα. Ποιος δηλαδή θα τα υλοποιήσει καλύτερα. Ενώ το ΚΚΕ είναι ένα κόμμα το οποίο από την πρώτη στιγμή, παραδείγματος χάρη, ήταν κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι όταν ο κύριος Μητσοτάκης κοκορευόταν για το 41% και το χρησιμοποίησε σαν επιχείρημα, εμείς του είπαμε ότι θα βρει τοίχο. Και μάλιστα οπλισμένο με Στάλ 3, για όσους οικοδόμους μπορεί να μας ακούνε. Και ξεκινήσαμε κατευθείαν να οργανώνουμε το λαό. Μπήκαμε μπροστά σε όλους τους αγώνες που έγιναν, όταν οι προηγούμενοι περιμέναν μόνο την ψήφο. Και επομένως πραγματικά εισπράττουμε από τον κόσμο, γιατί ήταν πολύ περισσότερος ο κόσμος που θα ήθελε να μας ψηφίσει, αλλά κάτω από δυσκολίες πολλές κλπ. Είτε έκανε αποχή, είτε ψήφισε κάποια άλλα κόμματα, εμείς του υποσχόμαστε ότι ό,τι ψήφισε ο καθένας, εμείς υπερασπιζόμαστε τα λαϊκά συμφέροντα και όχι τα συμφέροντα των μονοπωλίων του κεφαλαίου, θα το πω έτσι απλά. Κύριε Παφίλη, όμως βλέπουμε ότι σε όλη την Ευρώπη αυτή τη στιγμή ακμάζουν μικρές και μεγαλύτερες δυνάμεις της ακροδεξιάς. Και εμείς, ναι, αν κάνουμε μία απλή πρόσθεση και κρατήσουμε τα κρατούμενα, θα δούμε ότι 17-17% των ψηφισάντων στράφηκαν σε αυτούς τους χώρους. Αυτό πώς θα το πατάξει το ΚΚΕ, με ποιους αγώνες θα περιορίσει, ναι, αυτή την αυτοκύμα? Καταρχήν να σας πω ότι τα ονομαζόμενα ακροδεξιά μπορεί να εισπράξαν
κάποια διαμαρτυρία του λαού κατά το πολέμου κλπ. Και κάτω από τη δημαγωγία, αλλά να ξέρετε ότι είναι συνέτεροι του συστήματος. Και θα πω κάτι πολύ απλό. Όταν βγήκε η κυρία Μελόνι στην Ιταλία, όλοι έλεγαν ότι είναι κίνδυνος για την Ευρώπη. Ναι. Τώρα, γιατί είναι με το Μουσολίνι κλπ. Τώρα η κυρία Μελόνι έγινε μέλη. Βέβαια. Και βλέπετε ότι κάνουν διαπραγματεύσεις. Ναι, το λέω έτσι. Μέλη ανθέων, κύριε Παφίλη, ναι. Έγινε. Τι λέτε να τώρα. Σας πω, καλά, αυτό θέλει πολύ συζήτηση. Μέλη πάντως. Γλυκό. Και τα ξεχάσαν όλα περί Μουσολίνη. Αυτή μια χαρά υπηρετεί την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τώρα βρίσκονται και σε συζήτηση αν θα στηρίξουν τη Φόντερ Λάιν ή δεν ξέρω τι ακριβώς πώς θα τα βρουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πράγμα που αποδεικνύει ότι η ονομαζόμενη ακροδεξιά, πέρα από κάποιες μικρές εξαιρέσεις, είναι μια, θα το πω έτσι, εναλλακτική λύση, την έντερος του συστήματος. Μπορεί να εισπράττει, όπως και άλλα κόμματα, τη δυσαρέσκεια και τελικά την καταθέτει στην ίδια πολιτική που ακολουθείται, γιατί δεν έχει καμιά διαφωνία. Έπειτα το δεύτερο που θέλουμε να πούμε και δεν πρέπει να το ξεχνάει ο λαός. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν πρωταθλήτρια στον αντικομμουνισμό, ταυτίζοντας τον φασισμό με τον κομμουνισμό. Ταυτίζοντας, έλεος δηλαδή, τη Σοβιετική Ένωση με τη Χιτλερική Γερμανία. Με 20 εκατομμύρια νεκρούς που κέρδισε τον πόλεμο. Ήταν αυτοί που φιλοξένησαν τον Ζελένσκι και όχι μόνο και το τάγμα τα Αζόφ, τους φασίστες δηλαδή της Ουκρανίας, συνεργάτες των Γερμανών, και όλο αυτό το διάστημα διαστρεφόταν κυριολεκτικά την ιστορία. Πώς να μην φουντώνουν τα ονομαζόμενα κόμματα κάτω από αυτή την λογική, όταν καταδικάζεις ανθρώπους που πάλεψαν το φασισμό και όταν δίνεις συντάξεις σε αυτούς που συνεργάζονται. Και όταν τους εξομοιώνεις με τους φασίστες, ουσιαστικά. Ακούστε, μπορεί να εξομοιωθεί η πιο μαύρη, θα έλεγα, η πιο στιγνή, η πιο απάνθρωπη θεωρία του φασισμού, που είναι γέννημα του ίδιου του καπιταλισμού, με την πιο προοδευτική που γέννησαν τα μυαλά της ανθρωπότητας, ανεξάρτητα από αδυναμίες και λάθη. Όλα αυτά λοιπόν λειτουργήσαν και στην τροφοδοσία των ονομαζόμενων ακροδεξιών κομμάτων, τα οποία δεν πρόκειται να πολεμηθούν από διάφορες σκραυγές που βγάζουν ορειμένοι. Και ξέρετε να σας πω και κάτι, γιατί καμιά φορά, πώς το λένε δηλαδή, πνίγες από το δίκιο. Δεν συνεργάστηκαν με το λαός και η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ όλα αυτά τα χρόνια. Δεν συνεργάστηκε ο ΣΥΡΙΖΑ με τον ακροδεξιό, όπως το λέγανε, Καμένο, τους ανεξάρτητους Έλληνες. Τι μας παριστάνουν εδώ τους πολέμους του φασισμού και των ακροδεξιών? Μόνο το ΚΚΕ έχει καθαρό μέτωπο, και αυτό που μπορεί να τσακίσει το φασισμό δεν είναι ούτε νόμοι ούτε τίποτα. Είναι να ξεσηκωθεί ο λαός και να τους στείλει εκεί που ανήκουν. Τα σκοπίδια της ιστορίας. Εγώ έχω πάλι την εντύπωση, κύριε Παφίλη, ότι απλά χρειάζεται το κατάλληλο timing να φτάσουν αυτές οι δυνάμεις στο πικ, να δει ο κόσμος, να δουν οι Ευρωπαίοι τι σημαίνει να εκπροσωπούν σε τόσο μεγάλο βαθμό τις χώρες της Ευρώπης αυτά τα μορφώματα και τι θέσεις απηχούν και τι θέσεις εκφράζουν δημόσια, και μετά να αρχίζουν σιγά σιγά το ψαλίδισμα. Έχω την εντύπωση ότι νοματολιακά κάτι αρχίζει, φτάνει ψηλά και μετά αρχίζει και πέφτει. Αυτό θα γίνει όταν ανέβει το εργατικό και κομμουνιστικό κίνημα. Αλλά ωστόσο, να σας δώσω μια συμβουλή, μην περιμένετε το πικ, έχει έρθει. Και τι δείχνει το πικ? Ότι τα βρίσκουν μια χαρά αυτοί που υποτίθεται αγωνιούν για τον ακροδεξιό. Σας είπα το παράδειγμα της Μελόνι. Ναι. Τώρα θα έχουμε και το παράδειγμα της Γαλλίας. Έχουμε κυβερνήσεις, παραδείγματος χάρη της Αυστρίας, άλλων χωρών από ακροδεξιούς. Είδατε κανένα πρόβλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Κανένα. Όλοι την ίδια πολιτική ακολουθούν. Εκεί που υποτίθεται ότι ήταν άγριοι, τώρα είναι αρνάκια εξωτερικά στην υπηρεσία του συστήματος. Άλλωστε αυτό το ρόλο παίζει και η ακροδεξιά ή ο φασισμός, για να το πούμε πιο ανοιχτά. Έτσι. Τώρα, γι' αυτό λοιπόν λέμε, ναι, ότι ο λαός πρέπει να δει τα προβλήματά του, να παλέψει, και αυτό του υποσχόμαστε ότι θα κάνουμε. Να παλέψουμε τώρα που έρχεται ο Μητσοτάκης με έναν αισχρό τρόπο και μεταφράζει το 1 εκατομμύριο και κάτι ψήφους που έχασε, ότι δεν προχώρησε στις μεταρρυθμίσεις. Και ότι τώρα λέει θα πατήσει γκάζι και όχι φρένο. Φυσικά θα πατήσει γκάζι, αλλά θα πέσει στον κρεμό. Γιατί εμείς είμαστε
και ο λαός ο ίδιος, λέμε ότι πρέπει να μπει φραγμός σε αυτή την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, την οποία στηρίζουν και τα άλλα κόμματα, και να υπάρξει αντεπίθεση από το λαϊκό κίνημα. Και ξέρετε κάτι, εμείς με την άνοδο που είχαμε, εμείς από την πρώτη στιγμή που η Νέα Δημοκρατία παλέψαμε, με την άνοδο που είχαμε στις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές, υπήρξε άνοδος και των αγώνων. Γιατί ο κόσμος παίρνει θάρρος, βλέπει ότι κάτι δημιουργείται που υπερασπίζεται τα δικά του συμφέροντα. Και ακριβώς τώρα που έχουμε και μια μεγαλύτερη, να ξέρει η Νέα Δημοκρατία ότι θα βρει τον πελάτη. Τον πελάτη δεν θα τον βρει, ότι από τον κύριο Κασελάκη, αν τελικά συμφωνήσουν ποιος έχει περισσότερα εκατομμύρια. Τι ξεφτύλα, αλήθεια. Αλήθεια. Τι ξεφτύλα, στο πικ των ευρωεκλογών και να κακώνονται ποιος έχει τα περισσότερα εκατομμύρια και ο κόσμος να πεινάει και να πάει να τα βγάλει πέρα. Λέω λοιπόν, ούτε από το Πασόκ θα βρει, ούτε φυσικά από το Βελόπουλο, ο οποίος δήλωσε ότι είναι έτοιμος να πέσει κυβέρνηση. Κατευθείαν. Δηλαδή άλλα λέει στον κόσμο, άλλα πιστεύει και είναι και αυτός μια εφεδρεία του συστήματος. Γι' αυτό λοιπόν λέμε εμείς, μπροστά τώρα, να οργανωθεί ο κόσμος στα σωματεία του, να οργανωθεί ο κόσμος στους συλλόγους, στους αγροτικούς, στους επιχειρηματικούς, γιατί η επόμενη μέρα θα είναι δύσκολη. Μας περιμένουν τα προσπαθούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης, τα ματωμένα πλεονάσματα, το πολεμικό ταμείο, που σημαίνει θα πληρώνει ο κόσμος συνεχώς και έχει πληρώσει και μέχρι τώρα, για να ενισχύουν και να σκοτώνεται ο κόσμος στον πόλεμο. Μας περιμένει πιθανά νέα κρίση και ο μόνος που μπορεί να βάλει φραγμό είναι το ΚΚΕ σε πολιτικό επίπεδο, φυσικά το λαϊκό κίνημα. Κύριε Παφίλη, σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία. Εγώ καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Να είστε καλά. Γεια σας.